Θα πάω στον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Λέκα. Κύριε Λέκα, μία περιοχή που είχε μία σεισμική δραστηριότητα για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάνω από ένα χρόνο η σεισμική δραστηριότητα. Σχεδόν ένα χρόνο. Επιστημονικά, εγώ δεν είμαι σεισμολόγος, συνήθως όμως επιστημονικά η σεισμική δραστηριότητα εκεί στους 6 μήνες αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει. Εδώ είχαμε μία εντατικοποίηση της σεισμικής δραστηριότητας και με σεισμούς πάνω των 4 ρίχτρων και μετά τους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έχει μια μεγαλύτερη καταπώνηση από μια άλλη περιοχή που μπορεί να είχε έναν μεγαλύτερο σεισμό, αλλά μια μικρότερη μετασεισμική δραστηριότητα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε καταρχάς ότι όλη η Κρήτη είναι μέρος του ελληνικού τόξου. Το ελληνικό τόξο έχει υψηλή σεισμικότητα, όπως και όλη η Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα, αποτελεί πλεονέκτημα, κυρίως για την Κρήτη. Δεδομένου ότι μέσα από αυτούς τους σεισμούς ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί αυτό το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον. Τα φαράγγια της Κρήτης, τα ψηλά βουνά, ο Ψιλορίτης, το οροπέδιο του Λασιθίου, οι όμορφες ακρογιαλιές, οι απόκρημνες πλευρές, οι έφορες πεδιάδες, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της σεισμικής δραστηριότητας. Έχουμε πολύ μεγάλα ρήγματα στην περιοχή και συνεχίζονται και στο Πέλαγος και αυτά διαμόρφωσαν την Κρήτη τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια. Είχαμε αυτά, πολλά λοιπόν, χρόνια να δούμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα μεγάλο σεισμό στη Στεριά. Συνήθως η θάλασσα λειτουργεί ως ανάχωμα στην αντισεισμική θωράκιση της Κρήτης. Είχαμε ένα σεισμό με μικρό εστιακό βάθος στην καρδιά της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου. Αυτό τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, έναν έμπειρο καθηγητή, τον προβληματίζει για πιθανά σεισμικά γεγονότα στο μέλλον όσον αφορά την Κρήτη? Κοιτάξτε, αν δει κανένας τη σεισμική ιστορία της Κρήτης, την οποία τώρα την ερευνούμε πιο διεξοδικά στα πλαίσια της μεγάλης άσκησης που θα κάνουμε και θα συζητήσουμε μετά το μήνα το 2024, θα δει ότι κάθε άλλο παρά στη θάλασσα ήταν μεγάλη σεισμή. Και στη θάλασσα βεβαίως, αλλά υπήρχαν σεισμοί και στην ξηρά. Συνεπώς, οι σεισμοί δεν κοιτάνε θάλασσα και στεριά, ενιαία είναι το τόξο. Συνεπώς, εξελίσσονται πάνω στο τόξο και υπάρχει αυτή η υψηλή σεισμικότητα. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Και είναι δεδομένο από την ιστορική περίοδο, δηλαδή πριν 3-4 χιλιάδες χρόνια υπάρχουν αναφορές ότι, ή ενδείξεις ότι υπήρχε μεγάλη σεισμή στην Κρήτη. Πρέπει να μάθουμε να δούμε με τους σεισμούς. Οι σεισμοί είναι μέσα στη ζωή της Κρήτης, συνεπώς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι πώς θα διαχειριστούμε το σεισμικό κίνδυνο, πώς θα αξιοποιήσουμε εντός εισαγωγικών όλα αυτά που γίνονται. Στο Αρκαλοχώρι είχαμε μία μακρά περίοδο, ήταν πάνω από ένα χρόνο, γιατί είχε αρχίσει η σεισμική δραστηριότητα το Δεκέμβρη, συνεχίστηκε μέχρι την Άνοιξη, είχαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο μεγάλους σεισμούς της τάξης των 5,2-5,3 και στη συνέχεια πήγαμε στο Σεπτέμβριο όπου είχαμε τον μεγάλο σεισμό και συνεχίστηκε μετά τον Σεπτέμβριο μέχρι σχεδόν την Άνοιξη. Και σε βάθος των 2 ετών βλέπαμε και αναταχτά χρονικά διαστήματα μικρότερους σεισμούς στο ίδιο επίκεντρο. Κοιτάξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει καρμπόν στην σεισμική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και συμπεριφέρεται κατά το μοναδικό τρόπο ως μία αυτοτελής περιοχή. Βεβαίως υπάρχουν κάποια στατιστικά, κάποια μέσα στοιχεία και μέσα μεγέθη, αλλά κάθε περιοχή, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στον διεθνή χώρο, έχει διαφορετική γεωλογική δομή, διαφορετική γεωλογική εξέλιξη. Συνεπώς υπάρχουν διαμορφίες αυτές που είχαμε και στο Αρκλοχώρι. Ήταν ένα σεισμός στεριά. Θα ήθελα να πω ότι στην άλλη πλευρά του τεκτονικού βυθίσματος που είναι στον Ψιλορίτη, που αρχίζει από τα Ελληνοπεράματα και τελειώνει κάτω στο Δήμο Φεστού, στην λίμνη της Φανερωμένης, και εκεί είναι μια μεγάλη ρηξινή ζώνη, η οποία έδωσε πολλούς σεισμούς στο παρελθόν. Και βλέπουμε ιστορικά να περιγράφονται ζημιές σε όλους τους οικισμούς που είναι και στο στο ανατολικό τμήμα του τόξου, του τόξου και της Τάφρου του Ηρακλείου. Συνεπώς, ναι, έχουμε πολύ μεγάλους σεισμούς στη θάλασσα, αλλά όμως και στη στεριά έχουμε επίσης μεγάλους σεισμούς. Υπάρχει κάποιο ρήγμα, για να κλείσουμε το γενικότερα της Κρήτης, υπάρχει κάποιο ρήγμα σε επίπεδο Κρήτης ή στην Νότια Ελλάδα που ανησυχεί, προβληματίζει έναν έμπειρο καθηγητή όπως εσάς όσον αφορά για μια πιθανή σεισμική δραστηριότητα στο μέλλον? Δηλαδή,
Γνωρίζω ότι το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου δεν ήταν από τα επικίνδυνα ρήγματα της Κρήτης. Δεν ήταν στην πρωτεύουσα θέση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εγώ ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και έχω 14 χρόνια αυτή τη στιγμή πρόεδρος του οργανισμού, 18 υπουργοί. Να, ο μακροβιότερος πρέπει να είστε. Ο μακροβιότερος, μετά τον αείμνηστο τον καθηγητή μου, τον Γιάννη τον Αργόπουλο. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα και με ικανοποιεί. Με ικανοποιεί γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον οργανισμό που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Βέβαια δεν είναι η δουλειά αποκατάστασης του οργανισμού. Είναι της συνολικής και πρόληψης και έκτατων των αναγκών και συνολικά διαχείριση του κινδύνου, μείωσης δηλαδή των επιπτώσεων. Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί όλη η Ελλάδα. Έχω την ευθύνη όλη της Ελλάδας. Συνεπώς, υπάρχουν έρευνες από αξιόλογους συναδέρφους και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, οι οποίες προτάσουν την περιοχή, την κάθε περιοχή, mm-hmm. σαν υψηλή σεισμικότητα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το 1995 έγινε στα Γραβενά ένα σεισμός που δεν ήταν μέσα στην προτεραιότητα και το 2021 έγινε στον Τύρναβο ένα άλλο σεισμός που και αυτή η περιοχή είχε μειωμένη σεισμικότητα. Δεν ήταν στα λεγόμενα υψηλή κινδυνότητα ρήγματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλά που γίνονται έρευνες κατά περιοχή, πολύ καλά που εξειδικεύουμε τις γνώσεις μας σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όμως έχουμε την ευθύνη όλη της Ελλάδας. Και αυτό μας βαραίνει πολύ. Μας βαραίνει γιατί δεν εγκλωβιζόμαστε στο να έχουμε μία περιοχή μόνο που επιτηρούμε. Βεβαίως. Αλλά έχουμε όλη την Ελλάδα. Το συγκεκριμενοποίησα στην Κρήτη επειδή μιλάμε σε ένα κρητικό κανάλι και θα το επαναλάβω επειδή βλέπω ότι υπάρχει και μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεατών. Αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί και θα σας το πω βλέποντας και τα μηνύματα, ότι πάρα πολλοί πολίτες στο νησί συνδυάζουν αυτή την πολύ μεγάλη άσκηση που θα γίνει τον Απρίλιο, παρουσία και του Πρωθυπουργού εδώ στην Κρήτη, μια άσκηση που αφορά και τους 4 νομούς, και ο κόσμος αρχίζει να ανησυχεί. Βεβαίως, εγώ θέλω να πω ότι η πρόληψη είναι το παν για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γιατί όμως η Κρήτη? Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι στην πρόληψη προηγείται επιστημονική έρευνα, προηγείται ανάλυση εκτίμησης κινδύνου, προηγούνται τα επιχειρησιακά σχέδια, το θεσμικό πλαίσιο, οι οικονομικοί πόροι, ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση του πληθυσμού είναι ένα πολύ σημαντικό mm-hmm. θέμα και βεβαίως οι ασκήσεις ετοιμότητας. Βλέπουμε στην Ιαπωνία ότι πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες. Και στον τελευταίο σεισμό που έγινε την 1η του Ιανουαρίου. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτοί κάνουν ασκήσεις 2 φορές το χρόνο. Κάθε μήνα τα σχολεία κάνουν ασκήσεις. Και όχι μόνο απλές ασκήσεις την κάναμε για να κάνουμε την άσκηση, αλλά απόλυτα εξειδικευμένες ασκήσεις. Άρα λοιπόν προκύπτει μια ανατροπία η οποία χρησιμεύει εξοικείωσης με το θέμα, με τον κίνδυνο και προκύπτει μια ανατροπία η οποία βοηθάει πολύ στο να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Στην Ελλάδα. Κάνουμε προσπάθειες για την πρόληψη, για την ετοιμότητα, για την εκπαίδευση. Έχουμε πάει τα τελευταία 5 χρόνια σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τόσο μεγάλης έκτασης όμως άσκησης. Αλλά όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ασκήσεις οι οποίες γίνονται για να γίνονται, απλά και μόνο επειδή είναι και στην οτροπία μας έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν θα βγαίναν ποτέ 380 άνθρωποι από ένα αεροπλάνο το οποίο φλέγεται και το οποίο έγινε παρανάρμο του μηλό, δεν θα βγαίναν ποτέ ζωντανοί σε καμία άλλη χώρα. Οι Άπωνες είναι άλλη νοοτροπία και να. Έχουν άλλη εκπαίδευση. Λοιπόν, πρέπει να στραφούμε προς αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, μέχρι τώρα κάνουμε πολυάριθμες ασκήσεις σε δήμους, σε όλη την Ελλάδα και σε περιφερειακές ενότητες, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα όμως, μετά τα γεγονότα που έγιναν αλλά και στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο, η εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν η εξής. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μεγάλες περιφερειακές ασκήσεις και στη συνέχεια να τις εξειδικεύουμε. Η Κρήτη βεβαίως προτάθηκε για ευνόητους λόγους. Όμως, η άσκηση αυτή πραγματικά είναι μια άσκηση η οποία. Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Και της έντονης δραστηριότητας και για άλλους λόγους. Mm-hmm. Από κάπου έπρεπε να αρχίσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η άσκηση αυτή δεν είναι μια άσκηση για να βγούμε στα μέσα ενημέρωσης και να πούμε πέτυχε η άσκηση. Η εντολή ήταν η εξής. Η άσκηση θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να έχουμε αξιολόγηση της άσκησης. Σε κάθε επίπεδο από ανεξάρτητους αξιολογητές για να δούμε πού δεν πάμε καλά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο στην Κρήτη. Έψαχνα να βρω μια αίθουσα για να κάνουμε την άσκηση να έχει ένα επιχειρησιακό κέντρο η Κρήτη που
πρέπει να έχει κάθε περιφέρεια. Είχαν εξαγγελθεί πριν 4 χρόνια, αλλά δεν προχώρησε καθόλου. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο. Πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν τα σχέδια ετοιμότητας. Πρέπει οι περιφερειακές συνότητες. Πρέπει το περιφερειακό σχέδιο να υπάρχει. Αλλά όχι στα χαρτιά όμως μόνο. Την αξία του πριν, θα ήθελα και για να σημειώσω και τη μεγάλη συμβολή του ΟΑΣΠ. Η φύση πάντα προειδοποιεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην υπάρχει πρόγνωση όπως πολύ σωστά μας λένε οι καθηγητές συγκεκριμένου χρόνου και τόπου για ένα σεισμό, αλλά η φύση προειδοποιεί. Μας είχε προειδοποιήσει λοιπόν με τους μικροσεισμούς, αλλά και με το σεισμό της 4ης Ιουλίου κυρίως. Ο ΟΑΣΠ προχώρησε σε έλεγχο των κτηρίων, αλλά κυρίως έγιναν από το Σεπτέμβριο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, στα σχολεία ασκήσεις ετοιμότητας και για το σεισμό συγκεκριμένα. Και έτσι, η 27η Σεπτεμβρίου, αυτή η μέρα του σεισμού, βρήκε τα παιδιά ενημερωμένα και μάλιστα πρόσφατα και συντεταγμένα από όλα τα σχολεία είχαμε την έξοδο των παιδιών με ασφάλεια και δεν υπήρξε ούτε μικροτραυματισμός. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα της πρόληψης και του σχεδιασμού της πρόληψης. Το γεγονός ότι η αντισεισμική κουλτούρα μπαίνει στους μαθητές είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν είναι ένα επίτευγμα. Τώρα, το ότι δεν υπήρξε για τη συγκεκριμένη περίπτωση ένας εντοπισμός από το μακροσκοπικό έλεγχο που έγινε συγκεκριμένο κτηρίο που στη συνέχεια έπαθαν πολύ σοβαρές ζημιές, θα μας το εξηγήσει ο κύριος καθηγητής, ήταν λόγω και της ιδιαιτερότητας του σεισμού με την τεράστια επιτάχυση που είχε για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, ήταν ένα φαινόμενο, γιατί έγιναν έλεγχοι προσεισμικοί, μακροσκοπικοί βέβαια, αλλά η πρόληψη και η εκπαίδευση των παιδιών έδειξε τα αποτελέσματά της. Στο κομμάτι αυτό πιστεύω ότι αυτός ο σχεδιασμός με την γενικότερη βεβαίως με το γενικότερο σχεδιασμό που ο ΟΑΣΠ τώρα εισάγει και σε ευρύτερα πλαίσια πιστεύω ότι είναι ένα ζητούμενο ετών αλλά που θα αποδώσει. Θα σου πω, ο Ιαννός κατά τη γνώμη μου και το σταματώ εδώ ήταν μια προειδοποίηση για αυτό που ήρθε μετά στη Θεσσαλία. Η 6η και 7η Νοεμβρίου εδώ στην Κρήτη με τις πλημμύρες το 2020 ήταν μια προειδοποίηση για επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ακολούθησε πώς... η διαπελαγή, η ανάλυση, τα σχετικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πλέον το κομμάτι ανθεκτικότητα, ανθεκτικότητα υποδομών, ανθεκτικότητα δομών, ανθεκτικότητα λειτουργιών, πώς μπαίνει στη ζωή μας και μέσα από τέτοιες προετοιμασίες και ασκήσεις όπως αυτή η μεγάλη που ετοιμάζεται για την Κρήτη, είναι δηλαδή συνδεδεμένη και με το τι πρέπει να κάνουμε μόνο. Όχι, δεν τελειώνει την ημέρα που είναι η άσκηση και βγαίνει το συμπέρασμα. Από εκεί αρχίζει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα για να έχουμε ανθεκτικότητα και να μην έχουμε ολέθριες συνέπειες. Ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Λέκα για να πάω και στον κύριο Καντάτσιο και τον κύριο Κοκολάκη, αλλά να συνδεθούμε και με το Αρκαλοχώριο που εκείνη η Γεωργία η Μακάκη. Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης ή περιφερειακές ενότητες που έχουν μια μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα από άλλες. Δηλαδή, με βάση την ιστορία των σεισμών, οι μεγαλύτεροι σεισμοί της Κρήτης έγιναν προς τα δυτικά ή προς τα ανατολικά? Όχι, υπάρχει σε όλο το θαλάσσιο χώρο, το γύρω χώρο, αλλά και στο χερσαίο χώρο, αρκετές αιστείες, οι οποίες είναι και στην ξηρά και στη θάλασσα και οι οποίες κατανέμονται σχεδόν ομοιόμορφα, βεβαίως. Ομοιόμορφα σε μακροκλίμακα, όχι σε μικροκλίμακα. Αυτό προκύπτει από τη γενικότερη κίνηση του τόξου προς τον νότο. Είμαστε στην περιοχή σύγκρουση των δύο πλακών. Σε αυτές τις πλάκες, σε αυτή τη σύγκρουση, οφείλεται και η φυσιογνωμία της Κρήτης. Και δεν είναι μόνο η φυσιογνωμία της Κρήτης, είναι ότι ο πολιτισμός δεν αναπτύσσεται όπου να είναι. Αναπτύσσεται σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που είναι περιοχές που έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Κρήτη οφείλεται στο φυσικογεωγραφικό περιβάλλον. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε να κάνουμε με πολλές εστίες όλη την Κρήτη, και στο χερσαίο και στο θαλάσσιο χώρο. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα για την άσκηση, αν θέλετε να τα πούμε θα και τα συνέχεια. Πούμε στην πορεία αυτά. Αυτές οι δύο εστίες που λέτε υπάρχουν κάπου γεωμετρικά, γεωγραφικά? Γεωγραφικά υπάρχουν. Υπάρχουν και στο θαλάσσιο χώρο και στην Ανατολική Κρήτη και στη Δυτική Κρήτη. Συνήθως λέγαμε ότι στην Ανατολική Κρήτη είναι πιο έντονοι οι σεισμοί, αλλά διαψεύδεται από το σεισμό του 365, που ήταν ίσως ο πιο μεγάλος σεισμός του Μεσογείου, που έγινε ουσιαστικά ανοιχτά των Χανίων.
δεν, κοιτάξτε, η εκδήλωση των σεισμών, η χωροχρονική κατανομή, όπως λέμε, των σεισμών, αποτελεί ένα ασαφές πλαίσιο, ένα χαοτικό πλαίσιο. Μάλιστα. Δεν βγάζουμε άκρη. Όπως και δεν βγάζουμε άκρη και με την πρόληψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Αρκαλοχώρι, που δεν ήταν σε πρόγνωση. Ένα ρήγμα υψηλής είναι ένα χαοτικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, κύριε Κατάτσε και κύριε Κοκολάκη, θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια σύνδεση στο Αρκαλοχώρι. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη. Με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας του Αντώνη του Στυλιανάκη θα μεταφερθεί η εικόνα. Γεωργία, καλησπέρα. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι εκεί στην περιοχή με τους οικίσκους. Καλησπέρα, Μάνο. Βεβαίως, στους οικίσκους Κουτιά Μάνο, όπου οι συνθήκες είναι πραγματικά άφλιες. Εδώ και 2,5 χρόνια οι πληγέντες συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Επικρατεί αγανάκτηση, επικρατεί πικρία. Υπάρχει μια στασιμότητα, διότι οι φάκελοι δεν προχωρούν. Και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι να τρέξει η σχετική διαδικασία για να πάρουν το πράσινο φως και να προχωρήσουν σε επισκευές στο σπιτιών τους. Επικρατεί αγανάκτηση, όμως να δώσουμε το λόγο στους πληγέντες να μας πούν πού βρίσκονται. Λοιπόν, ο λόγος στο Μανώλη Παπαγιάννη. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω ξαναμιλήσει πολλές φορές. Έχω τρέξει. Μιλάμε τώρα, έχω τραβήξει, τράβηξα μεγάλο Γολγοθά. Τράβηξα πάρα πολύ μεγάλο Γολγοθά για να φτάξω στο σημείο που είμαι τώρα, έτσι. Είμαι σχεδόν έτοιμος για να ξεκινήσω, το σπίτι μου ήταν κόκκινο, το είχε καταδραφιστεί, να ξεκινήσω να φτιάχνω. Αλλά πάλεψα 2,5 χρόνια πάρα πολύ, δηλαδή η γραφειοκρατία δηλαδή, δεν παλεύετε, ναι. Λέτε. Έχει από ό,τι βλέπω ότι εδώ έχουμε ξεχαστεί τελείως, το Αρκαλοχώρι δεν ακούγεται πουθενά. Είμαι ευχαριστημένος με τη καινούργια διοίκηση εδώ στο Δήμο μας και το Γύρο Γεωργιόγλου, διότι τα κυνηγάει τα πράγματα και πιστεύω να βοηθηθούμε, δηλαδή να δώσει λίγο σημασία η κυβέρνηση, να τελειώνει οι διαδικασίες γρήγορα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε θα επιστρέψετε στα σπίτια. Στα σπίτια μας. Εδώ παιδιά ζωή δεν είναι. Εδώ, άμα έρθείτε τώρα αυτή τη στιγμή που είμαστε έξω, έχουμε παγώσει. Οι άνθρωποι είναι όλοι μέσα. Απόγνωση, απογοήτευση, κατάθλιψη, αυτό κυριαρχεί εδώ πάνω. Να πούμε, Μάνο, ότι στους Κίσκους μένουν 500 άτομα σε Αρκαλοχώρι, Σαρκοντικό, Χουμέρι, Σαμπά, Ίνι, Βόνι και Πάρτυρα. Και από τις 800 κατεδαφίσεις που είναι να γίνουν στο Αρκαλοχώρι, περίπου 100 έχουν υλοποιηθεί. Και το πιο τραγικό, Γεωργία, ξέρεις ποιο είναι. Το πιο τραγικό είναι ότι ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης, αν ρωτήσεις πολίτες από άλλες περιοχές, είτε από τα Χανιά, το Ρέθινα, από το Λασίθι, θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν σε οικίσκους. Και επειδή είμαστε ένα κανάλι που το κρατάμε το θέμα του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στην επικαιρότητα, θα είμαστε εδώ μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος στο σπίτι του. Βεβαίως, το παρακολουθούμε στενά το όλο θέμα. Από τη μέρα μάλιστα που έγινε ο σεισμός, 9 και 17 πραγματικά αυτά τα εφιαλτικά λεπτά. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Αντώνη Κοζηράκη. Κύριε Κοζηράκη, ελάτε δίπλα μου. Να μας πείτε λοιπόν κι εσείς την άποψή σας. Τι γίνεται τελικά, τι γίνεται, τι ζείτε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, για ακόμα μια φορά. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το φωνικό σεισμό, φωνικό γιατί είχαμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής και δυστυχώς στο επίπεδο της οικιστικής ανασυγκρότησης που είναι το πλέον κρίσιμο, τα πράγματα δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει. Αμέσως μετά το σοκ του σεισμού, μετά τις πρώτες μέρες, είδαμε ότι υπήρχε θεσμικό πλαίσιο αποκατάσταση πτώσεων από φυσικές καταστροφές. Αναλύσαμε με το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων το πλαίσιο αυτό και είδαμε ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν επικαιροποιηθεί. Το θεσμικό πλαίσιο της αποκατάστασης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές είναι σχετικά πρόσφατο στην Ελλάδα. Άρα είναι δυναμικό, θα έπρεπε να είναι δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Και σίγουρα συμβατό με τις ιδιαιτερότητες ενός τόπου και με τις ανάγκες του, δεδομένης και της κατασκευής του αεροδρομίου. Θα έπρεπε λοιπόν να είχε ληφθεί μία μέριμνα έξω από το σεισμό, ακόμα και γιατί γινόταν ο σεισμός, στο θέμα αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε από μελέτες που έχουν γίνει, το αεροδρόμιο έχει πολλές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεν υπάρχει καμία μέριμνα σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης.
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι μέσω του Συλλόγου το ΤΕΤΑΚ υπέβαλε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Το ΤΕΤΑΚ είναι σύμβουλος της πολιτείας. Οι μηχανικοί από εκεί υπέδειξαν κάποια σημεία που χρειαζόταν προσοχή, ειδικά στα κίτρινα και τα πράσινα σπίτια, ώστε να προχωρήσουν πιο σύντομα οι διαδικασίες να επισπευθούν και να είναι περισσότερο απλοποιημένες. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει η πολιτική βούληση γι' αυτό. Δεν μιλάω σε καμία περίπτωση κομματικά. Το θέμα του σεισμού είναι μια φυσική καταστροφή που δεν έχει κόμμα ή χρώμα. Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε μια κρατική αναλγησία, η οποία 2,5 χρόνια μετά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα στο επίπεδο της ηγεσιακής ανασυγκρότησης, λέω. Όπως υπόθηκε και πριν, προκαταβολές μπήκανε σε λογαριασμούς. Ωστόσο, δεν μπορούν αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για να φτιάξουν τα σπίτια τους και να μπουν μέσα, ή για να νοικιάσουν τα μαγαζιά τους, ή να αναπτυχθεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία συγκεκριμένα. Το τιμολόγιο των επισκευών και των συντηρήσεων είναι από το 2011. Οι τιμές στην αγορά έχουν αναπροσαρμοστεί στην πραγματική οικονομία τουλάχιστον 50 με 60% στα υλικά για να φτιάξει ένα σπίτι. Η αναπροσαρμογή που έγινε δεν ήταν ουσιαστική, ήταν υποτυπώδης μεσοσταθμικά της τάξης του 8 με 10%. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό για κάποιον να φτιάξει το σπίτι του με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η λύση του άτοκου δανείου, το οποίο το προβλέπει το ΦΕΚ το 46-46. Ωστόσο, οι τράπεζες μας λένε ότι δεν είναι άτοκο το δάνειο, ότι υπόκειται στους κανόνες της χρηματοπιστωτικής διαδικασίας και αγοράς. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία εγκυοδοσία του κράτους σε όλα τα στάδια της δανειοληπτικής διαδικασίας. Είναι ένα δάνειο ενυπόθηκο, οπότε πολύ οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία το λάβει. Επειδή θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, επειδή έθεσε το θέμα ο κύριος Κοζιδηράκης με τα κίτρινα και τα κόκκινα σπίτια, για να τα κλείνουμε σιγά σιγά τα θέματα, και είναι κάτι πολύ σοβαρό. Κύριε καθηγητά, βεβαίως. Κύριε Λέκα, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα στην περιοχή του Δήμου Ινώα Παιδιάδος που μένουν σε σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή και κόκκινα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ακόμα και με μια σεισμική δραστηριότητα 3 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος, θα μπορούσαμε εκεί να έχουμε και θύματα? Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα στα κόκκινα σπίτια είναι σπίτια τα οποία έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Συνεπώς, με μια μικρή δόνηση τοπικού χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να έχουμε και θεωρητικά κατάρρευση. Στα κίτρινα σπίτια αυτή η πιθανότητα είναι μικρότερη. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι τα 2 χρόνια αυτά που πέρασαν έπρεπε να έχουν γίνει πράγματα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των κατοίκων. Με πάρα πολλούς κατοίκους είμαι φίλος και συζητάω μαζί τους. Δυστυχώς, ενώ στον τομέα της πρόληψης κάνουμε βήματα μεγάλα και στον τομέα της έκτακτης ανάγκης, δηλαδή της παρέμβασης όταν γίνει κάτι, εκεί που καθυστερούμε πολύ, όπως είπε ο κ. Χικέραβλου, είναι στον τομέα της αποκατάστασης και της αποκατάστασης με ανθεκτικότητα. Εσείς τι συμβουλεύετε σε αυτούς τους ανθρώπους που απόψε το βράδυ μπορεί να μας βλέπουν από ένα σπίτι το οποίο είναι ακατάλληλο? Πρέπει να φύγουν από το σπίτι αυτό? Κοιτάξτε, το κάθε σπίτι είναι μια διαφορετική διαδικασία. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια. Mm-hmm. Βεβαίως, τα κόκκινα είναι σπίτια τα οποία είναι δυνάμει, περιέχουν κάποιο σημαντικό ποσοστό κινδύνου. Συνεπώς, δεν μπορώ να εκτιμήσω από μακριά το τι γίνεται σε κάθε μία κατασκευή. Κάθε μία κατασκευή είναι διαφορετική από την διπλανή της. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Γεωργία, έρχομαι σε σένα για να κλείσουμε την πρώτη σύνδεση. Ναι. Βεβαίως. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο, είναι αντιδήμαρχος αλλά και σεισμοπαθής, ο οποίος μένει στο ενίκιο Μάνο και πληρώνει το ενίκιο διότι δεν έχει κάποια επιδότηση. Να μας πει λοιπόν το δικό του Γολγοθά. Καλησπέρα και από μένα. Τι να σας πω, μέσα σε 22 δευτερόλεπτα γίναμε μετανάστες τον πρώτο καιρό του σεισμού. Μεταφερθήκαμε, πήγαμε αλλού, μέναμε. Επιστρέψαμε, μένουμε στο ενίκιο, χωρίς επιδότηση ενίκιου, γιατί το σπίτι μου είναι πράσινο. Απλώς το ισόγειο, που είναι άλλη ιδιοκτησία, είναι κίτρινο. Δηλαδή το σπίτι του κυρίου είναι πράσινο και από κάτω έχει μια ιδιοκτησία που είναι κίτρινο. Ναι, και είναι μπορείτε κίτρινο. Να μείνετε στο σπίτι αυτό? Στο σπίτι δεν μπορώ να μείνω, διότι έχει μεγάλες ζημίες στο ισόγειο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, να πάμε σπίτι μας, να πιέσουμε, να
Να προχωρήσουν διαδικασίες, να μπορέσουμε να μπούμε στα σπίτια μας. Ωραία. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Γιώργο Μαλεδάκη, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου. Κύριε Μαλεδάκη, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. 2,5 χρόνια μετά το σεισμό και η εικόνα στο Αρκαλοχώριο και στις σημειοπληκτές περιοχές γενικά είναι περίπου η ίδια. Βλέπουμε μισογκρεμισμένα σπίτια, μπάζα, αμιάντους, 600 περίπου συνανθρώπους μας να μένουν στους οικίσκους, 3 σχολεία, το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου, το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το δημοτικό Θραψανού. Παραμένουν τα παιδιά, είναι σε κοντέινερ, λειτουργούν σε κοντέινερ. 3.500 συνδημότες μας έχουν φύγει από την περιοχή και έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές και δεν υπάρχει προοπτική να γυρίσουν αν τα σπίτια δεν αποκατασταθούν άμεσα. Οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των φακέλων κινούνται πολύ αργά. Μόλις 75 φακέλοι έχουν εγκριθεί τα 2,5-7 χρόνια. Ο νέος δήμαρχος, ο Βασίλης Γκεγέρογλου, έχει σχέδιο, έχει προτάσεις. Ελπίζουμε να εισακουστεί, να προσπεράσουμε αυτή την κατάσταση, να βγούμε επιτέλους από αυτό το βάλτο στον οποίο έχουμε περιέλθει. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε να τα μπάζα και τα κοντέινερ να θεωρηθεί ως κανονικότητα. Έχουμε φτάσει, πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε τον λόγο. Ελάτε. Λοιπόν, ελάτε στον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, ελάτε δίπλα μου. Ο κύριος Βασίλης είναι και ο τραγουδιστής εδώ στη Κίσκου Σκουτιά που δίνει μια άλλη νότα, ας το πούμε, αισιοδοξίας. Ξεσπούμε τον πόνο μας εκεί. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Πώς εμάς, νιώθετε. Πώς να νιώθουμε. Εμείς ειδικά τα ρουσοχώρια, το ένα χωριουδάκι, έχουμε καταστραφεί τελείως. Άσε από το σεισμό τα σπίτια μας, αλλά και οι περιουσίες μας πήρε το αεροδρόμιο και δεν μας το έκανε μια δραχμή. Δεν έχετε αποζημιωθεί. Γιατί είμαστε, λέει, μικρασιάτες. Ναι, δεν έχετε αποζημιωθεί, λοιπόν. Ναι. Είναι ένα κεφάλαιο αυτό, το οποίο θα το δει ο Δήμαρχος. Μας διαλύσανε τελείως. Δεν έχουμε διαλύσει. Έχουμε απογοητευτεί. Δεν έχουμε ζωή. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα, Γεωργία. Τα παιδιά μου ευτυχώς φύγανε. Στο Ηράκλειο. Έχει δακρύσει, βλέπετε, ο κύριος. Τρία αγόρια. Τα εικονάκια σας έρχονται εδώ. Έρχονται και με βλέπουν και. Φεύγουν πληγωμένα και αυτά. Τι να κάνω. Εδώ 2,5 χρόνια, 3 εδώ στο βουνό απάνω. Mm. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα? Εγώ έχω απογοητευτεί. Δεν περιμένω τίποτα. Τίποτα. Ας οι δημάρχοι. Τι να σου κάνουν οι δημάρχοι? Ό,τι μπορούν να κάνουν. Εδώ είναι τι γίνεται από το κράτος. Το κράτος πρέπει να σκύψει να δει τον πόνο μας. Να στείλει μια επιτροπή να δει τα αρισοχώρια γύρω-γύρω είναι αεροδρόμιο. Ωραία. Αυτό το χωριό πώς θα κατοικήσει εκεί πέρα? Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κατοίκους για τη φιλοξενία. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο και πάλι. Παρακολουθούμε τα θέματα. Θα πάμε σε ένα κάποιο άλλο σημείο του Αρκαλοχωρίου για να βγούμε. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Καντάτσε. Μίλησα το πρωί με τον δήμαρχο, τον κύριο Γκεγέρογλου, και μου είπε ότι από τους 3.000 φακέλους έχουν δοθεί άδεια σε 70 με 80 φακέλους. Ουσιαστικά δηλαδή 2,5 χρόνια μετά, 2.830 άνθρωποι είναι ακόμα στο περίμενε. 2.800 φάκελοι είναι στο περίμενα. Έτσι ακριβώς. Πρόκειται, νομίζω ότι η πολιτεία και η Δασκαλάκη δεν έχει καταλάβει ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή και τις περισσότερες ζημιές σε κτίρια τα τελευταία 35 χρόνια. Το μέγεθος είναι τεράστιο, είναι περίπου 8.000 σπίτια και επιχειρήσεις που πρέπει να αποκατασταθούν. Έχουν κατατεθεί περίπου 3.000 φάκελοι και έχουν πάρει άδεια λιγότερες από 100. Για να ξεκινήσουν. Είμαστε 2,5 χρόνια μετά. Δεν με προβληματίζει όλο αυτό γιατί πάει έτσι. Γιατί το έχω δει και στο Δαμάση, με λιγότερες περιπτώσεις, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Και στη Μυτιλίνη, προχθές μου στείλαν μια φωτογραφία από τη Σάμο και δέστε, είναι 15 κούτες τη Σάμου από το σεισμό τη Σάμου. Είναι ακόμα σε κούτες, φυλαγμένα. Φοβάμαι μήπως το ίδιο γίνει και σε εμάς. Γιατί όταν μιλάμε για τη Σάμο που είναι 300 και 400 περιπτώσεις και το Δαμάση που είναι 200 περιπτώσεις και πήρανε έγκριση 5 σπίτια και έχουν φτιαχτεί, μου είπανε,
Ένα σπίτι έχει φτιαχτεί. Τρία βρίσκονται, λέει, κατασκευάζονται και 30 επισκευάζονται στο Δαμάσι. Που έγινε το. Ο σεισμός έγινε το 2021, ένα χρόνο πριν από εμάς. Συνεπώς, η πολιτεία έχει ευθύνη. Έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ο πολίτης έχει μπει στη διαδικασία να φτιάξει φάκελο. Είπαμε, 3.000 έχουν καταθέσει φάκελο. Οι περισσότεροι, βέβαια, να ξέρετε ότι έχουν απογοητευτεί με τους ρυθμούς που βλέπουν ότι ο γείτονας έχει καταθέσει φάκελο από 5 το Δεκέμβρη, από τέλη το Οκτώβρη και δεν προχωράει. Κύριε Κοκολάκη, επειδή στη διάρκεια της εκπομπής ο κύριος Γιγιόγλου θα αναπτύξει έτσι και το σχεδιασμό, γιατί μιλώντας μαζί του είδα ότι πολλά από τα ζητήματα που θα θέσει στην κεντρική πολιτεία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν. Σήμερα εσείς βγάλετε μια επιστολή που αφορά τον Ένφια. Ναι. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Σχετικά με τον Ένφια, προβλέπεται το Μάρτιο να ψηφιστεί η παράταση. Εμείς λοιπόν το κάνουμε από τώρα, γιατί αν περάσει η ημερομηνία του Μαρτίου, θα είναι αργά μετά και δεν θα μπορούμε. Για 3 χρόνια λοιπόν, 21, 22, 23, απαλλάσσονται τα κτίρια τα, που είναι μη κατοικήσιμα, τα κίτρινα και τα κόκκινα από τον Ένφια. Mm-hmm. Εμείς προχωρήσαμε λοιπόν σε αυτή την κίνηση, ώστε να μην μας πούνε εκ των υστέρων το ξεχάσαμε. Το κάναμε λοιπόν σαν υπενθύμηση προς το κράτος. Τώρα, όσον αφορά, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συζητητές και εσείς σαν παρουσιαστής. Επειδή όσοι ζουν στην περιοχή γνωρίζουν πραγματικά την εικόνα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε και μία εικόνα σε αυτούς που δεν ζουν στην περιοχή. Όλοι λένε ότι τα πράγματα είναι τα ίδια όπως ήταν μετά το σεισμό. Εγώ θα διαφωνήσω κάθετα μαζί τους. Δεν είναι τα ίδια. Είναι χειρότερα. Εκεί λοιπόν, αν δούμε την εικόνα ότι τα κτίρια τα οποία είχαν υποστεί κάποιες ζημιές με τις χειρικές συνθήκες του σεισμού που είχαν στην πορεία είναι σε χειρότερη κατάσταση και να λάβουμε και σοβαρά υπόψη μας τον παράγοντα ψυχολογία του κόσμου. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες και είναι άκαρπα, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, εκεί λοιπόν είδατε και στους συμπολίτες μας από τα Καλοχώρη, η ψυχολογία του κόσμου είναι στη χειρότερη φάση που μπορούσε να βρεθεί. Εγώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να πω, ότι γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή τη σημερινή, το κράτος το ίδιο σαν σύλλογος τι μας έχει πει, αναγνωρίζει σαν φορείς διαβούλευσης, όχι το Σύλλογο. Μας έχει απαξιώσει τελείως. Και θεωρητικά και πρακτικά. Αναγνωρίζει τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή, στο διάστημα που προηγήθηκε, δεν ήταν παρούσα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι παρούσα. Η απουσία όμως της Περιφέρειας συνεχίζει να υπάρχει. Η συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που ανέφερε θέματα για την Κρήτη. Ούτε μία αναφορά στο σεισμό που τα Αρκαλοχώρη. Και αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα στο τραπέζι, τι κάνουμε? Αλλά να λωνόμαστε και συζητάμε θέματα τα οποία είναι ήδη γνωστά. Δηλαδή, τι κάνουμε? Γυρίζουμε γύρω-γύρω στον ίδιο κύκλο. Εδώ θα έπρεπε σήμερα να είναι στο τραπέζι ένας υπεύθυνος για να ακούσει τα πράγματα, όπως ο κύριος Τριαντόπουλος. Αυτή η καραμέλα που μας πετάνε συνέχεια, πήρατε 66 εκατομμύρια, τα πήραμε. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε? Η απάντηση είναι όχι. Η δικαιολογία η πρόχειρη που δίνεται τώρα. Δεν προχωράει η διαδικασία γιατί έχετε πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τα θέματα κληρονομικότητας κτλ. Πού τα πουλάνε αυτά? Τα ακούει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. 3.000 φακέλια έχουν κατατεθεί. Μόνο 75 εγκρίσεις, δηλαδή οι 2.930 έχουν πρόβλημα με τα κληρονομικά κτλ. Όχι. Είναι δικαιολογίες. Χρήματα έχουν μπει. Καλά η πρόληψη που είπε ο κύριος Λέκας και μπράβο. Οι πρώτες μέρες δόθηκε για τη διαμονή και τη διατροφή των ανθρώπων, μπράβο. Αλλά από εκεί και μετά μας ξέχασαν τελείως. Άρα αυτό που ζητάτε εσείς είναι οι διαδικασίες, έστω και με καθυστέρηση, να τρέξουν είναι ακόμα περισσότερο. Είναι γνωστές θέσεις. Και να μετατασταθούν τα προβλήματα όσον αφορά τα σπίτια και τα καταστήματα. Απλοποίηση. Είναι πράγματα που θα έπρεπε να μας τα προτείνει η πολιτεία και να τα αρνηθούμε. Και εμείς τα ζητάμε οι ίδιοι και δεν μας ακούνε. Ας σκύψουν λίγο, δεν θέλουμε να μας ακούσουν, δεν ζητάμε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα και οικονομικά να ανταπεξέλθει η πολιτεία. Ήδη έχει δώσει, απλά θέλει διευθέτηση να τακτοποιηθούν κάποιοι. Δώστε μια εντολή. Δεν θέλουμε τόση χαρτούρα στις φακέλους. Γιατί με ένα ε9 προχωράει ο άλλος και κάνει. Στις πρώτες μέρες τι έλεγε? Τι δηλώσει το ε9, κάνει μια δήλωση και πάρει τα λεφτά. Τώρα τι σου ζητάνε? Παπάδες και Ευαγγέλια για να σου εγκρίνουν. Η διαδικασία σε κάποιες περιπτώσεις όπως βολεύει είναι απλή και στην περίπτωση τη δικιά μας
θέλει να κατεβάσουν και τους πεθαμένους να μας κάνουν δηλώσεις από τον άλλο κόσμο. Λοιπόν, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί με πιέζουν από πάνω. Με την επιστροφή, επειδή ο κύριος Λέκας πρέπει στις 11 η ώρα να αποδεσμευτεί, θέλω να θέσω δύο ερωτήματα για την άσκηση, να το κλείσουμε αυτό. Και βεβαίως θα δώσω το λόγο στον κύριο Γεγέρογλου, γιατί νομίζω ότι απόψε ο Δήμαρχος Μηνών, παιδιά, θα μας πει σημαντικά πράγματα ως προς το σχέδιο που ουσιαστικά θα γίνει και ένα σημείο πίεσης προς το αθηνοκεντρικό κράτος για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος ανασυγκρότησης ενός Δήμου που πριν από μερικά χρόνια ήταν από τους πιο ισχυρούς Δήμους και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολύ λίγο καιρό θα φιλοξενήσει και ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Νότιας Ελλάδος, το νέο αεροδρόμιο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.